Νομίζω ότι δεν είναι μια τυπική ρίση το ότι ήταν επικοδομητική η συνάντηση. Ήταν πραγματικά επικοδομητική. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι έχω έρθει πολλές φορές στην Ιταλία, αλλά δεν έμαθα ακόμα ιταλικά, μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα όταν θέλουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και είναι η γλώσσα της αλήθειας που ορίζεται από τις συνθήκες που... τις πραγματικές συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες μας στις χώρες μας. Οι λαοί μας έχουν υποφέρει άδικα όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή για μια αναγκαία στροφή στην Ευρώπη, στην ατζέντα της ανάπτυξης, που σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν το κράτος πιο λειτουργικό και ανταποδοτικό στον πολίτη, θα μπορούμε να μιλάμε για μια προοπτική να ξεπεράσουμε την κρίση σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Υπ' αυτή την έννοια εγώ παραμένω αισιόδοξος και παραμένω περισσότερο αισιόδοξος ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να πείσουμε τους εταίρους μας ότι αυτό το μέτωπο, επαναλαμβάνω, είναι μέτωπο λογικής απέναντι στον παραλογισμό προγραμμάτων και επιλογών που απέτυχαν σε όλους τους στόχους. Και υπ' αυτή την έννοια είμαστε και ανοιχτοί να ακούσουμε ποια είναι η εναλλακτική πρόταση. Στην πρόταση για την ανάπτυξη και στον αγώνα, τον κοινό αγώνα για την ανάπτυξη που πιστεύω ότι θα δώσουμε Ελλάδα, Ιταλία, αλλά και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε κοινές αρχές, κοινούς στόχους, κοινές αξίες. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο, η κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη. Πρέπει να μιλήσουμε για την ανάπτυξη και όχι μόνο για τη λιτότητα. Είναι σωστό να προσέχουμε τους αριθμούς, την δημοσιονομική ισορροπία, αλλά εσύ δεν οικοδομείς προοπτικές για την επόμενη γενιά με αυτόν τον τρόπο. Απλώς αυτοί θα πληρώσουν την προσέγγιση αυτή. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, για την παιδεία, για την κοινωνική συνοχή, για όλες τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει. Δεν είναι εύκολη μάχη αυτή, αλλά την έχουμε αρχίσει. Έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα στο Ιταλικό εξάμηνο με το σχέδιο Juncker, με την ποσοτική χαλάρωση, με την ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και ευρώ. Είναι η δική μας μάχη, είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι ένα πεδίο προς συζήτηση, αλλά είναι ένα πεδίο στο οποίο βρίσκονται σύμφωνοι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κόσμος ζητά από την Ευρώπη να κοιτάξει προς την ανάπτυξη. Μας το είπανε στο Brisbane. Το είπαμε και εμείς στο Ιταλικό εξάμηνο και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Σε όλες τις χώρες πρέπει να επενδύσουμε στις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την διαφθορά, όχι μόνο διότι μας το ζητάνε απ' έξω, αλλά διότι έτσι πρέπει να πράξουμε. Από τη Φιλανδία μέχρι την Ιταλία και τη Μάλτα υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί είναι σωστές. Στο δεύτερο τώρα σκέλος, υπάρχει στην Ελλάδα μια κατάσταση επίγουσας ανάγκης, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη ότι στον διάλογο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα είναι εφικτό να λύσουμε τα πιο άμεσα προβλήματα χάρη σε αυτή την μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την οποία έχουμε μιλήσει. Δηλώνω τον εαυτό μου οπαδό αυτής της ελληνικής προσπάθειας ώστε στις κατάλληλες έδρες να αντιμετωπιστεί σωστά η κατάσταση. Αυτό θα είναι και ένα μήνυμα
προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να γίνουν υπό την όθηση, υπό μια όθηση απ' έξω. Δεν ξέρω εάν θα φύγει ευχαριστημένος ο Αλέξης από τη Ρώμη. Αυτό που ξέρω είναι ότι η πρόκληση είναι μεγάλη, ότι οι προσδοκίες είναι επίσης μεγάλες, αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη είναι το εξής. Αν όλοι θα σεβόμαστε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τότε θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι πιστεύουμε στα ίδια ιδεώδη και στις ίδιες αξίες. Είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της μεγάλης πορείας.